Όχι, λέω, η Τατιάνα μου βγαίνει λιτή και απέριτη πρωί-πρωί να πιει τον καφέ της με το σύντροφο. Πόσο ήταν χρόνο απόγευμα. Είναι. Η αυτή δεν είναι ακόμα χει να ντυθεί. Φαντάζεσαι, πρέπει να ξυπνήσεις στις 6. Απόγευμα ήταν. Απόγευμα ήταν. Όχι, καλή, πρωινή βόλτα. Όχι, είπε απογευματινή βόλτα. Άλλο, δύο εμφανίσεις αυτή είναι η πρωινή. Αυτή είναι η πρωινή. Το άλλο με το. Αυτή η υπερπαραγωγή είναι η πρωινή. Ότι ξυπνάει στις 5 η ώρα, γιατί δεν είναι ακόμα χει η Τατιάνα που είναι και αυτή σε αυτήν την ηλικία. Η Τατιάνα είναι fashion icon και κάθε φορά όταν τη βλέπει σε βόλτα, ειδικά με το σύζυγό τη, όταν συνοδεύει τον Νίκο Ευαγγελάτο, είναι πάντα στην πέντε και στην τρίχα. Όταν συνοδεύει τον Νίκο Ευαγγελάτο, πρέπει να το έχουν κανονίσει 3 μήνες πριν για να κάνει την πρώτη φάση. Γιατί, Δημήτρη, έπιασε σήμερα πάρα πολύ πολύ. Μα όλο αυτό το πράγμα πρωί για να πιούμε καφέ. Και μια γυναίκα που τη αρέσει να ξυπνά και να περιποιείται, δηλαδή για να πάει μια βόλτα με τον Νίκο. Τώρα το λες, μια Θεσσαλονικιά ξυπνάνε και κάνει Νίκο μαγκιά. Εγώ όχι γιατί βαριέμαι, αλλά δεν κατηγορώ και τη διπλανή μου που μπορεί να μην βαριέται και θέλει να το κάνει. Δικαίωμα. Προπαιδιών, γιατί τώρα έχω να ντύσω και δύο παιδιά πριν από μια βόλτα. Και εγώ έτσι λέτε. Και τώρα μια χαρά είναι. Λατέρνα, καλά. Όχι, δεν το λέω για Τατιάνα. Εγώ την όμω λατέρνα. Δηλαδή, ήθελα να φτιάξω. Κοίταξε, το πήρε που το πήρε στο συνολάκι. Κάτσε, ρε Δημήτρη, περίμενε. Εδώ πέρα γίνεται άλλη μία συζήτηση. Παράλληλα. Μπράβο. Θέλω να πω και τώρα, και μου κάνει πολλές φορές εντύπωση όταν σε βλέπω έξω. Πάντα είσαι πάρα πολύ προσεκτική στο τι φοράς, δίνεσαι ωραία περιπτώσει. Τώρα που τα βγάζω και από βραδείς για να μην κάνω θόρυβο. Μιλώ και μόνο για τα πρωινά. Ας πούμε και σε μια βόλτα που θα πας με το Θέμη, με τα παιδάκια σας. Πάντα τα περιποιήσει. Είναι και το ατιμέλητό μου αυτό, βρε. Πάντα το λατέρνα που το έχει. Αφού το πήρατε που το πήρατε το συνολάκι για τη δεξίωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί να μην το βάλω και το πρωί να φτιάξω. Συγγνώμη τώρα, έλα. Τώρα γίνεσαι κακούλη και υπερβολικό. Αυτό είναι ένα πολύ συγκτήσιμο. Είναι ένα πένσιλ φούστα λευκή που τη πάνε τη Τατιάνα αυτέ, αυτό το. Sick and sexy, το look της γραμματέως, το secretary look, έτσι λέγεται στη μόδα, αλλά που να ξέρεις Δημήτρη μου, να. Με τα μαγιό που φοράς, μην μιλήσουμε. Και αυτό το γουνάκι. Να δούμε και την Ελένη πώς βγήκε για ψώνια για να καταλάβετε τη διαφορά. Η κάθε μία έχει το γούστο της τώρα, τι είναι αυτό που λες. Έλα, όχι, είναι καλοντημένη τώρα η... Η Τατιάνα είναι πάντα καλοντημένη. Εντάξει, πάντα. Μπορεί κάποιες φορές να είναι λίγο υπερβολική. Για μιλάει ένας άνθρωπος που πέρσι σχολιάζαμε εμφανίσεις από ρούχα. Είστε μάρτυρες, το θυμάστε. Ελένη, το θυμάσαι που είσαι μνήμη σαν τη δική μου. Φραγκολιά δεν ήσουν. Ναι, που ήταν σε εκείνη την έξοδο η πιο κακοντημένη, η Ναταλία. Σε εκείνη την έξοδο, δεν το γενικεύουμε. Και έλεγες η καλύτερη της εμφάνιση. Ο Δημήτρης δεν είναι γνωστός για το γούστο του, είναι γνωστός για το χιούμορ του. Συγγνώμη, και η Ελένη φτιαγμένη, ντυμένη πέρλαμπρη είναι. Τι εννοείς? Για να τη δω πάλι.